Και τώρα παρακαλώ την κυρία Στυλιάνα Καλλινίκη να μας μιλήσει οι τρεις συν μία ανακαλύψεις ενός τραπεζοφόρου από τις αγωνίες του Μεσοπολέμου στις κατακτήσεις του 21ου αιώνα. Κυρία Καλλινίκη, παρακαλούμε. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που, όπως όλοι πιστεύω, είτε είναι ομιλητές είτε στο κοινό, ήμουν και εγώ κοινό μέχρι αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω στο συνέδριο αυτό, το οποίο προσέφερε πολλές ευκαιρίες για σκέψη. Και το να μιλάς προς το τέλος της διοργάνωσης έχει την εξής δυσκολία σε μια τέτοια διοργάνωση, είναι ότι ο πήχης έχει ανεβεί ψηλά. Λοιπόν, και ήδη έχουν ακουστεί πράγματα πολύ σημαντικά, πολύ στοχαστικά επίσης. Στο μουσείο, τώρα στο συνέδριο, υποδέχτηκε όλους αυτό το τραπεζοφόρο, τοποθετημένο στο φουαγέ, ενταγμένο στον εκθεσιακό θεσμό νέα αποκτήματα, νέες προσεγγίσεις. Ίσως πιστεύω ότι στους περισσότερους είναι γνωστό, ακέφαλο, μέσα από την... είναι ήδη δημοσιευμένο στο τόμο για τα τραπεζοφόρα της κυρίας Τιβερίου και στον πρώτο τόμο του καταλόγου γλυπτών. Τώρα εκτίθεται για πρώτη φορά στην πλήρη του μορφή μετά από 80 χρόνια. Αυτή την ιστορία θέλω να σας αφηγηθώ. Και ουσιαστικά θα μιλήσω για την νεότερη βιογραφία του αντικειμένου. Όπως αυτή, πώς το δούμε εδώ, όπως αυτή στοιχειοθετείται μέσα από το αρχείο τόσο του μουσείου όσο και το αρχείο εγγράφων του Υπουργείου Πολιτισμού. Το άνω μέρος προέρχεται από τη συλλογή του Μουσείου Πολυκύρου, το κάτω είναι από τη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Και αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα επιδιώξω να φανεί από αυτό, είναι η σημασία για μια ακόμα φορά που έχει ο υλικός πολιτισμός στη συγκρότηση της κοινωνικής ταυτότητας των ενεργών υποκειμένων. Τα αντικείμενα είναι κόμβοι συναντήσεων, είναι κόμβοι επίσης όπου αναδεικνύονται οι σχέσεις των ανθρώπων, οι συγκρούσεις, αλλά και τα προτάγματα μιας εποχής. Μέσα στο αρχείο εμπεριέχεται ο επίσημος λόγος των υπηρεσιακών εγγράφων, που κάθε φορά καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, το οποίο υπαγορεύεται από τον νόμο. Κάθε έγγραφο είναι και φορέας λόγου όχι απλώς του συντάκτη του, αλλά και της κοινωνικής ομάδας, η εργασιακής ομάδας, η επιστημονικής ομάδας, εκ μέρους της οποίας ενεργεί. Είναι συνεπώς μια κοινωνική επιτέλεση ανάμεσα σε αποστολείς και αποδέκτες, που η μεταξύ του σχέση είναι συχνά ασύμμετρη, ως αντανάκλαση της δημοσιοπαλληλικής ιεραρχικής δομής. Χωρίς ωστόσο να αποκλείεται, όπως ήδη έδειξαν προηγούμενοι ομιλητές, η ανάδυση συναισθημάτων, παρά την τυπικότητα στη διατύπωση των εγγράφων. Το να διατηρείς ως μια περιφερειακή υπηρεσία το φυσικό αρχείο, σε σχέση με το αρχείο που υπάρχει στην κεντρική διοίκηση, έχει το προνόμιο ότι φυλάσσεται σε αυτό, φυλάσσονται τα σχέδια των εγγράφων. Μπορεί, ειδικά στις παλαιότερες εποχές, μπορεί να μην υπάρχει σε φυσική μορφή το τελικό έγγραφο, αυτό να υπάρχει στην κεντρική υπηρεσία, αλλά στο αρχείο της περιφερειακής υπηρεσίας διασώζονται τα σχέδια των εγγράφων. Αυτά, μέσα από τις μουτζούρες που έχουν, τα σχέδια, τις διαγραφές, τους αστερίσκους, τις συμπληρώσεις, τη βιαστική ή σχολαστική γραφή, εικονογραφούν με κάποιον τρόπο, έστω και υπαινικτικά, τη στάση των ανθρώπων απέναντι σε συγκεκριμένα ζητήματα του εργασιακού βίου, αλλά και την προσωπική κατάσταση κάποιες φορές, την πίεση, την κούραση, την έγνοια, ακόμα και την διεκπαιρεωτικού τύπου αδιαφορία. Ειδικά για την αρχαιολογική επιστήμη, η έρευνα των αρχείων της συνιστά ανασκαφή του εαυτού της, μια αναστοχαστική εσωστρέφεια, προκειμένου να κατανοήσει και να αποτιμήσει τις επιλογές της σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και τις συγκυρίες και να συστηθεί εκ νέου στο κοινό,
έχοντας αναμετρηθεί με τις δικές της μεγάλες αφηγήσεις και ενίοτε συντριβές. Οι πληροφορίες που ήταν γνωστές μέχρι τώρα για το τραπεζοφόρο αυτό είναι ότι προέρχεται, όπως έχει καταγραφεί στα ευρετήρια του μουσείου, έχει καταγραφεί, έχει λάβει τον αριθμό 1233 και ως προέλευση σημειώθηκε υποτίδεα. Και στο πεδίο της χρονιάς υπάρχει σημείωση «Εκομίσθη εκ του Εκεί Σχολείου το 1934 υπό επιμελητού Χ. Μακαρόνα, Χαράλαμπου Μακαρόνα». Με την ίδια ένδειξη έχουν καταγραφεί άλλα 8 αντικείμενα, λαμβάνοντας διαδοχικούς αριθμούς. Η ημερομηνία λοιπόν μεταφοράς της συλλογής τοποθετούσε την απαρχή της έρευνας, ή τουλάχιστον την απαρχή της ιστορίας, την περίοδο του Μεσοπολέμου, αν όχι νωρίτερα. Και μάλιστα σε έναν οικισμό της Χαλκιδικής που είχε ουσιαστικά ιδρυθεί την περίοδο του Μεσοπολέμου από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης που εγκαταστάθηκαν εκεί, στην ίδια θέση της αρχαίας πόλης, όπως γράφει και η λεζάντα αυτής της φωτογραφίας από το αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο οικισμός αναγνωρίστηκε ως αυτόνομη κοινότητα το 1926. Άρχισαν να χτίζονται οικίσκοι μέσα σε ένα μεγαλεπίβολο πρόγραμμα από ίδρυσης πανομοιότυπων οικίσκων σε προσφυγικούς οικισμούς. Και σύντομα το από το 1932 και μετά είχε διαθέσιμες τις απαλωτριωμένες εκτάσεις μετοχίων του Αγίου Όρους, της Μονής Δοχειαρίου και Σιμονόπετρας. Οπότε, λοιπόν, σε αυτή την περίοδο, πάμε στα 1928, ήδη είναι μια σημαντική περίοδος αυτή για τη Χαλκιδική. Αρχίζει ο Ρόμπινσον τις ανασκαφές στην Όλυνθο, αλλά και ο Πελεκίδης. Έχει ξεκινήσει μικρής έκτασης ανασκαφές, που τον αφήνουν αρκετά ικανοποιημένο, όπως φαίνεται από δημοσίευμα της εποχής. Τότε εντόπισε σε 2 χιλιόμετρα περίπου από τη Διόρυγα, προς την πλευρά του Θερμαϊκού, ένα ναόσχημο κτίριο, το οποίο επιμήκες και τα θεμέλια του φυσικά εντόπισε, που ήταν κιόλας κατά το ίμιση θαμμένα μέσα στη θάλασσα, το οποίο ερμήνευσε ο ίδιος ως ναό του Ποσειδώνα, ρωμαϊκών χρόνων. Το έβριμα αυτό, αλλά και η κατάσταση, πια η δραστηριοποίηση του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, οδηγεί τον Πελεκίδη στην απόφαση να ζητήσει από το Υπουργείο να διοριστεί επιμελητής αρχαιοτήτων Νέας Ποτιδέας και μάλιστα προτείνει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Μελά, ο οποίος ήταν δημοδιδάσκαλος, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου της Ποτίδεας, τον οποίο προφανώς είχε γνωρίσει στο διάστημα που ο ίδιος είχε κάνει ανασκαφές στην περιοχή. Οπότε πηγαίνουμε λίγο στους επιμελητές, αυτούς τους άμυστους αφανείς ήρωες της αρχαιολογίας, αφανείς ήρωες τους ονομάζει ο Τζοράκης, αρχαιολόγος στο Μουσείο Ηρακλείου, και ήδη από την πρώτη ομιλία αυτού του συνεδρίου, από την κυρία Ρωμιοπούλου, είχε γίνει αναφορά στους επιμελητές αρχαιοτήτων, που ήταν κυρίως εκπαιδευτικοί και που είχαν συγκροτήσει τοπικές συλλογές με την εποπτεία της εφορίας και με όθηση της εφορίας, τους είχε ανατεθεί να μεταφέρουν τα ευρήματα μιας περιοχής σε δημόσια κτίρια, είτε τα σχολεία, είτε τα κοινοτικά καταστήματα, σε κάποιες περιπτώσεις και στις εκκλησίες. Σκεφτόμαστε κιόλας, ειδικά στην περίοδο του Μεσοπολέμου, οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Η Ελευθερία Κρυβοπούλου επιγραμματικά έδειξε πόσο σύνθετη ήταν η κατάσταση εκείνη την εποχή. Να σκεφτούμε πόσο δύσκολες ήταν επίσης οι μετακινήσεις, αλλά και το θέμα της προστασίας, ειδικά στη Χαλκιδική. Δύο ήταν οι μάστιγες της Χαλκιδικής. Το ένα ήταν οι αρχαιοκάπηλοι, που πολλές φορές ήταν αρχαιοπόλες, είχαν ήδη άδεια αρχαιοπόλη και δρούσαν στην περιοχή, προσπαθούσαν να αγοράσουν νομίσματα ή να αγοράσουν ευρήματα από λαθρές ανασκαφές. Και ένα άλλο πρόβλημα ήταν οι βοσκοί και τα πίμνιά τους. Είχαν μετατρέψει τους αρχαιολογικούς χώρους σε βοσκοτόπια και αυτό μέχρι τουλάχιστον το 1946 το βλέπουμε στα έγγραφα να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο Μελάς αναπτύσσει, αυτή είναι η πρώτη αναφορά που στέλνει λοιπόν ο Μελάς στον Πελεκίδη. Έχει έναν προσωπικό τόνο,
Του λέει ότι επισκεπτόμαστε εκεί τον χώρο της ανασκαφής σας, σας θυμόμαστε όλοι. Του δίνει και μια έτσι, οικογενειακή προσωπική πληροφορία. Του λέει μόλις γέννησε γυναίκα μου, αγόρι, το οποίο βαφτίστηκε Παύλος και έτσι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει Παύλος Μελάς και στην Ποτίδεα. Αυτή την προσωπική σχέση τη βλέπουμε και σε μια άλλη επιστολή του Μελά, μερικά χρόνια αργότερα, προς τον Μακαρόνα, τον αποκαλεί φίλε και τελειώνει, στο τέλος κλείνει με αγάπη. Έτσι είναι σπάνιο αυτό στο αρχείο μιας υπηρεσίας να το δεις. Λοιπόν, η πρώτη ανακάλυψη. Αυτή είναι η δεύτερη αναφορά του Μελά προς τον Πελεκίδη. Τον πληροφορεί, λοιπόν, ότι εκ τυχαίων εξκαφών στην περιοχή της, μέσα στο χωριό, έχουν έρθει στο φως κλειπτά και πρώτο αναφέρεται αυτό σε ένα άγαλμα που απεικονίζει πέδα ηλικίας 2-3 ετών, κρατών ισχύρας ρόπαλων, άνευ κεφαλής, όπως σημειώνει. Δίνει την πληροφορία ότι τα διαφυλάσσει στο σχολείο. Μπορούμε ίσως να υποθέσουμε ότι τότε ιδρύεται και αυτή η συλλογή στο σχολείο. Και ζητάει επίσης, επειδή βλέπει ότι υπάρχει έτερον τιούτων εκεί, ζητά την άδεια να σκάψει μη τυχόν και βρει το κεφάλι του κλειπτού. Όμως θα λάβει την απάντηση που σημειώνεται στα αριστερά του εγγράφου, ότι δεν μπορεί να κάνει καμία αρχαιολογική εξκαφή χωρίς άδεια του Υπουργείου και αν αυτή γίνει ποτέ θα γίνει από υπάλληλο της υπηρεσίας. Λίγους μήνες αργότερα όμως φτάνει ένα επίγον τηλεγράφημα στις 17 Μαΐου από τον Μελά που λέει ότι αυτό το άγαλμα παιδός έχει κλαπεί. Επικρατεί πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Αμέσως ετοιμάζει σχέδια εγγράφων τόσο ο Πελεκίδης όσο και ο Μακαρόνας και τα στέλνουν στα Τελωνία, Θεσσαλονίκης και Μουδανιών. Ο φόβος είναι μην εξαχθεί, μην φύγει εκτός της χώρας και, το κλειπτό αυτό. Και φυσικά αρχίζουν αμέσως οι έρευνες της αστυνομίας. Καλείται ο Πελεκίδης να πάει επιτόπου, διατάσσεται από το Υπουργείο να πάει επιτόπου και να δει την κατάσταση. Ήδη βέβαια ο Πελεκίδης έχει επικοινωνήσει με τον Μελά, γνωρίζει την ιστορία, πώς περίπου διαμορφώνονται οι συνθήκες. Στην αναφορά του, λοιπόν, ο Πελεκίδης, επίσης το Υπουργείο του είχε αναθέσει να διερευνήσει γενικά, να δώσει μια αναφορά γενικά για την κατάσταση των τοπικών συλλογών στις περιοχές που ήταν στην αρμοδιότητα της εφορίας και θέτει και το να διερευνηθούν οι τυχόν ευθύνες των υπαλλήλων. Οπότε, λοιπόν, στην αναφορά του γράφει πως το αγαλμάτιο αυτό έτσι το αποκαλεί, το οποίο γνωρίζει ουσιαστικά από τις περιγραφές του δημοδιδασκάλου, δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να το δει ο ίδιος, κλάπηκε το βράδυ μεταξύ 16 και 17 Μαΐου, ο κλέφτης παραβίασε παράθυρο του σχολείου, εποφεληθής μιας εξαιρετικά θυελώδους νυκτός, στη διάρκεια της οποίας μάλιστα σύσσωμη χωροφυλακή Χαλκιδικής ήταν έξω, φύλασε τον ισθμό για να μην δραπετεύσει, να μην φύγει πέρα από αυτό, ένας δραπέτης των φυλακών Κασάνδρας, ονόματι Κουνάδης. Λοιπόν, με συντομία και με σαφήνεια θέτει, απαλλάσσει τον Μελά από οποιαδήποτε ευθύνη, μεταφέροντας την εκτίμηση ότι δεν θεωρούμε ότι έχει κάποια ευθύνη, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, και αμέσως ζητά την έγκριση δαπάνης για τη συσκευασία και μεταφορά της υπόλοιπης συλλογής στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, γιατί πια τίθεται θέμα ασφάλειας της υπόλοιπης συλλογής και μάλιστα αυτό το θέμα είχε τεθεί από τον Μελά ήδη σε αλληλογραφία του προς την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως βέβαια ήδη έχουν συλληφθεί οι ύποπτοι, οι οποίοι είναι περίφημοι στην περιοχή. Ήταν ο ένας ήταν αρχαιοπόλης, όλοι ήταν, ο Ηλιάδης και ο Χαραλαμπίδης σε διάφορα έγγραφα και πολλά χρόνια βλέπουμε τα ονόματά τους. Ο ένας αποκαλείται σε κάποιο έγγραφο ειδικός την Βορύχος και μάλιστα βλέπουμε ότι η αστυνομία
δεν τονίζει καθόλου τις καιρικές συνθήκες, αναφέρεται μόνο στις δικές της ενέργειες, ότι ήταν απασχολημένη σύσσωμη στο κυνηγητό του Δραπέτη. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ο λόγος, ο διαφορετικός λόγος της κάθε υπηρεσίας, ενώ το θέμα παίρνει και διαστάσεις στην τοπική κοινωνία και άλλοι φορείς και άλλοι αρχές ζητούν τη μεταφορά της συλλογής. Εδώ ο νομάρχης Χαλκιδικής αποτιμά το βάρος των υπολείπων αρχαιοτήτων σε 227 οκάδες, ζητά τη μεταφορά στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, τώρα που εκλάπει εκείθεν η καλυτέρα εξ όλων. Λοιπόν, η δεύτερη ανακάλυψη. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1933, ο σταθμάρχης χωροφυλακής πέβδει, μάλλον αναστατωμένος, όπως μπορούμε να δούμε από την ένταση της γραφής του, να ενημερώσει τον έφορο αρχαιοτήτων ότι το κλαπέν άγαλμα εν τέλει ανεβρέθη από δύο γυναίκες. Ας δούμε όμως πώς τα περιγράφει στην αναφορά του ο Μελάς. Δύο γυναίκες εκ της εντάφθα κοινότητος, η Ελένη Μάγειρα και η Κρουστάλο Κουλαρά, μετέβησαν εις την νοτιοανατολική παραλία του χωρίου για να λευκάνουν ρουχισμούς. Οπότε και εις απόσταση 2-3 μέτρων από το κύματος και εντός της άμμου, διέκριναν πέτραν πελεκητήν ή της ανεφάνη κατόπιν της προηγηθής της ραγδαίας βροχής και εκ περιεργίας κινούμενοι προσεπάθησαν να ανασύρωση τούτων εκ της άμμου. Οπότε είδαν ότι επρόκειτο περί αγάλματος. Συμπεραίνει ο ίδιος ότι το γλυπτό είχαν κρύψει εκεί οι κλέφτες με σκοπό να το φυγαδεύσουν κάποια στιγμή δια θαλάσσης, πράγμα όπερ δεν επέτυχον της είδε δια τίνα λόγων. Πλέον, λοιπόν, όλοι όμως έχουν καταλήξει ότι πρέπει να η συλλογή να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Αυτό επικαλείται και όλο στο αίτημα των άλλων φορέων ο Μακαρόνας προς το Υπουργείο Παιδείας και το Τμήμα Αρχαιολογίας. Ζητάει χρήματα βέβαια για αυτή τη μεταφορά. Ξαναζητάει χρήματα για αυτή τη μεταφορά. Εδώ βλέπουμε ένα σχέδιο εγγράφου. Προσπαθεί να δείξει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και τελικά έρχεται το ένταλμα τον Μάρτιο, πρέπει να είναι λάθος η ημερομηνία εδώ, και το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής είναι στις 29 Μαρτίου του 1934. Αναφέρονται 9 γλυπτά οι τμήματά τους, τα οποία παραλαμβάνει ο Μακαρόνας από τον Μελά. Τελευταίο σημειώνεται άγαλμα μικρών Ηρακλέα, σε παρένθεση το κλαπέν, και δίνεται επίσης και η ακριβής θέση έβρεσής του στην νοτιοανατολική πλευρά του χωρίου στις 22 Δεκάτου του 1932. Εδώ βλέπουμε το κέφαλο τραπεζοφόρο. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος τραπεζοφόρο όπως βλέπετε μέχρι τώρα. Ουσιαστικά από τη δημοσίευση από την κυρία Τιβερίου και μετά γίνεται αυτό. Και εδώ είναι το τραπεζοφόρο στην αυλή του παλιού μουσείου. Δεν ξέρουμε βέβαια σε ποια χρονική στιγμή. Εδώ ο Μελάς καταγράφει, υπάρχει αναλυτικός κατάλογος της συλλογής με εισαγωγές από το Σεπτέμβριο του 1934. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση, περίπου 43 αντικείμενα σε ένα πολύ μικρό διάστημα, γιατί αυτός ο κατάλογος είναι της εποχής αυτής του 1934-1935. Και ενώ όλα κυλούν κανονικά, που σημαίνει ότι συνεχίζει το έργο του Μελάς, ότι οι αρχές που κυνηγούν κάνουν κατασχέσεις αρχαιοτήτων, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τους βοσκούς που αφήνουν τα ποιμνιά τους μέσα στο χώρο και σε όλες αυτές τις συνθήκες, ταράζει και λίγο τα νερά ένας ο επιμελητής αρχαιοτήτων Κασάνδρας. Λέγεται Κωνσταντίνος Ψυχογιός. Και αυτός είναι ένας θεολόγος, καθηγητής του ημιγυμνασίου Βάλτας, ο οποίος αυτοπροτείνεται στο Υπουργείο ως επιμελητής αρχαιοτήτων, έτσι ώστε να μην πάνε χαμένα τα λίγα γραμματάκια που ξέρει, όπως γράφει, αλλά και για να δώσει μια όθηση διανοουμένων, μακριά από την αναπόσπαστη προς το επάγγελμά μας καφενολογία. Ζητάει ο ίδιος λοιπόν και αρχίζει πραγματικά την συλλογή αρχαιοτήτων, όμως φαίνεται ότι είναι λίγο παραπάνω φιλόδοξος από ό,τι θα έπρεπε
Και στέλνει ένα εγκόλπιο, όπως το ονομάζει ο Κοτσιάς, ένα πολυσέλιδο εγκόλπιο, σε όλες τις αρχές της Χαλκιδικής, ζητώντας να μεταφερθούν όλες οι αρχαιότητες της Χαλκιδικής, στην, ειδικά της, πρώτης, του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής, στη Βάλτα, όπου αυτό σκοπεύει να φτιάξει κατά κάποιο τρόπο ένα μουσείο, γιατί σκέφτεται να φτιάξει, να κατασκευάσει και προθήκες για να εκθέτει τις αρχαιότητες αυτές, και αφήνει αιχμές σε αυτό το εγκόλπιο και κατά του μελά. Εμέσως βέβαια, γράφει επίσης ότι πρέπει να μεταφερθεί και η συλλογή της Ποτίδεας εκεί. Λαμβάνω δε αφορμήν και εκ του κλαπέντος ωραίου αγάλματος εκ Ποτιδέας και εκ πολλών άλλων θρυλουμένων, πράγμα που εξοργίζει τον Κοτσιά, ο οποίος στα έγγραφα προς το Υπουργείο λέει ότι ήταν κινούμενος από υπερβάλλοντα ζήλο και μια δόση επιπολαιότητας ο κύριος Ψυχογιός, και ότι το θέμα των ευθυνών του Μελά έχει λυθεί προπολού. Ήδη αυτός με το έργο του, με την άοκνη προσπάθειά του να περισσώσει τις αρχαιότητες της περιοχής, μιας περιοχής και όλες ενός χωριού που χτίστηκε πάνω σε, ένα αρχαίο, σε μια αρχαία πόλη, παρένθεση, όλα τα προσφυγικά χωριά έχουν το επίθετο νέα μπροστά, υποτίθεα, και το νέα είναι αναφορά σε έναν τόπο της χαμένης πατρίδας. Νέα Φώκια, για παράδειγμα, από τη Φώκια της Μικράς Ασίας. Εδώ το νέα, στην Ποτίδεια, νέα Ποτίδεια, είναι σε αντιδιαστολή με την αρχαία. Σε έναν τόπο που ήταν γεμάτος με αρχαιότητες και το έργο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την διάσωσή του. Μάλιστα, ο Κοτσιάς έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το έγγραφο κιόλας, γιατί λέει δεν μπορεί να δημιουργηθούν και 100 συλλογές αρχαιοτήτων σε όλα τα χωριά, επειδή προσβλέπουν μέσα από την ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης να βρουν μια σανίδα σωτηρίας για αυτά. Φανταστείτε ότι αυτά λέγονται τη δεκαετία του 30. Και ότι δεν γίνεται, τέλος πάντων, να γεμίσουμε παντού μουσεία σε μια εποχή που αυτό, ακόμα και το Μουσείο της Θεσσαλονίκης, λόγω έλλειψης χρημάτων, καλά-καλά μουσείο δεν το λες. Βέβαια, ίσως υπό το κλίμα αυτό, ο Μελάς σύντομα θα ζητήσει να παραιτηθεί για λόγους υγείας. Τελικά θα γίνει αυτό προς το τέλος του 35. Όχι όμως, δεν γίνεται δεκτή η παραίτησή του, γιατί είναι απαραίτητος. Έχουν αρχίσει ήδη τα έργα διάνοιξης της Διόρυγας και η εμπειρία του και η αφοσίωσή του είναι απαραίτητες. Απλώς μετά μετατίθεται ο ίδιος στην Θεσσαλονίκη και έτσι πάβεται από τα καθήκοντά του. Λοιπόν, το 1940 φτάνει ένα καλογραμμένο, μια καλογραμμένη επιστολή στην εφορία αρχαιοτήτων. Έχει συνταχθεί την 1η Φεβρουαρίου του 1940, όμως θα πρωτοκολληθεί τον Ιούνιο του 1940, είτε γιατί στάλθηκε αργοπορημένα, είτε γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις στο ταχυδρομείο λόγω των συνθήκων της εποχής. Είμαστε λίγο πριν η Ελλάδα μπει στον πόλεμο. Και στην επιστολή αυτή διαβάζουμε: «Έχω μεν την τιμή να γνωρίσω μεν ημίν, ότι ανεβρέθη σήμερον εις την νοτιοανατολική έξοδο του χωρίου, υπό εργατών εργαζομένων εις την διάνοιξη τμήματος της οδού της Αγούσης προς την Βάλταν, κεφαλή παιδός Μαρμαρίνη, εθραυσμένη παρά την κάτωση αγώνα, στηριζωμένη όπισθεν επικοινωνίσκου, εξέχοντος υπέρ την κεφαλήν περί τα 30 εκατοστά του μέτρου, και απολύγοντος εις απλούν και ονόκρονων άνευ ουδεμίας διακοσμήσεως. Το εν λόγω έβριμα ένα πετέθη εις το κοινοτικό κατάστημα. Επίσης, εις την εντάφθαν παραλία ανεβρέθηκε φυλάσσεται στην κοινότητα μικρών πύλινων σκεύος όμοιων με σημερινών Θεοδοχείων. Παρόμοια σκεύη υπάρχουν και άλλα. Εν νέα από τη ΔΕΑ, την 1η Φεβρουαρίου 1940, η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Εκατερίνη Γεωργιάδου». Είναι σαφές ότι η Διευθύντρια κάνει λόγο για την κεφαλή του έρωτα, του μικρού έρωτα, στην ίδια περιοχή που ο Μελάς είχε σημειώσει ότι είχε εντοπίσει το σώμα, στα νοτιοανατολικά του χωριού. Ωστόσο, κανείς δεν φαίνεται τότε, και για δεκαετίες όπως θα φανεί, να συσχετίζει τα δύο ευρήματα. Αυτό το μεταφέρει μια σημαντική πληροφορία, ότι φυλάσσεται στο κοινοτικό κατάστημα και όχι στο δημοτικό σχολείο. Αυτό θα προκύψει τελικά, το πού φυλασσόταν η συλλογή, σαν πρόβλημα θα προκύψει μεταπολεμικά. Στο μεταξύ όμως, στις 3 Φεβρουαρίου του 1940, έχουμε πίνακες υπογεγραμμένους από το Κοτσιά, που ήδη αναφέρουν ότι είναι σε δύο χώρους η συλλογή της Ποτίδεας,
Σε έναν άλλο πίνακα υπάρχει το σχόλιο ότι ανάγκη συνένωσης της συλλογής σε ένα χώρο. Στο μεταξύ, στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, ήδη από τα τέλη του 40, αρχίζει να εξετάζεται όλο αυτό το πρόγραμμα της απόκρυψης των αρχαιοτήτων για τη διασφάλισή τους από τον επικείμενο πόλεμο και το ο κέφαλος έρωτας θα θαυτεί στο όριγμα αριθμός Ζήτα στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Και το πρόβλημα όμως προκύπτει το 43, σας είπαμε τα πολεμικά, το 43 εντέλεται ο Δημήτρης Λαζαρίδης να περιοδεύσει σε περιοχές της Χαλκιδικής για να δει την κατάσταση μετά τον πόλεμο. Στην έκθεσή του γράφει για τα ευρήματα της Ποτίδεας ότι εκ της υπαρχούσης πρώτερων αρχαιολογικής συλλογής σε Νέα Ποτιδέα, μέρος ευτυχώς μεταφέρθη υπό του κυρίου Μακαρόνη στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, αλέτερων και δίτα αγκία τα οποία ευρίσκονται στο σχολείο του χωρίου εξυφανίστησαν. Μάλιστα συντάσσει έναν κατάλογο όπου των αρχαιοτήτων τις οποίες βλέπει αυτός τότε σημειώνεται η κεφαλή πεδός με τα συμφιούς, τετραπλεύρους στήλης κλπ. Τη βλέπει, την καταγράφει ο Λαζαρίδης. Όμως μεσολαβεί η αναφορά του Καλλιπολίτη το 45, ο οποίος γράφει ότι στο σχολείο διέμεναν Γερμανοί στρατιώτες, στους οποίους ασφαλώς οφείλεται η εξαφάνιση των αρχαίων. Δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί η συλλογή αγκείων και μαρμαρίνων γλυπτών, πλην ενός κοιονίσκου ρωμαϊκών χρόνων. Ο έκτακτος επιμελητής Μελάς μετατέθη στη Θεσσαλονίκη, η δημοδιδασκάλισσα Γεωργιάδου δεν ειδηνήθη να μου δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες. Και όταν το 1946 το Υπουργείο ζητάει από τον Μακαρόνα να εκθέσει τις απώλειες, αυτός επικοινωνεί με τον Λαζαρίδη. Ο Λαζαρίδης λέει ότι μίλησα με τον Καλλιπολίτη και όσα είχα στον κατάλογό μου δεν υπάρχουν πια, εκτός ενός. Όμως φαίνεται να κρατάει τις αμφιβολίες του ο Μακαρόνας και γράφει ότι υποτίθεται ότι αφαιρέθησαν υπό των Γερμανών ή των Βουλγάρων τα κάτωθη. Όμως στην έκθεση, στη γνωστή έκθεση «Ζημία των αρχαιοτήτων του πολέμου και των στρατών κατοχής» του 1946, αυτή την έκδοση, περιλαμβάνεται σε αυτά που έχουν απολεστεί από τους Γερμανούς στη διάρκεια του πολέμου. Ο ίδιος βέβαια, σε μια έκθεση της εποχής τελικά προς το Υπουργείο, κάνει λόγο για μικρή συλλογή αγκείων και άλλων μικρών αντικειμένων άνευ ιδιαίτερα σημασίας, και το ίδιο και το 1953 φαίνεται να μιλάει κυρίως για συλλογή κεραμικής, δεν φαίνεται να γνωρίζουμε ακριβώς την τύχη της συλλογής, της κεφαλής που μας απασχολεί. Όμως υπήρχε και μία τέταρτη ανακάλυψη, η οποία έγινε στη Σκέψη. Την τέταρτη ανακάλυψη την έκανε η Δήμητρα Ιακτσελή, αρχαιολόγος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αιγαίου Όρους, η οποία επικοινώνησε με το Μουσείο τον Ιούνιο του 2022, καθώς είχε τη σκέψη, την ιδέα, την υποψία, ότι μία κεφαλή από το Μουσείο Πολυγύρου συνανήκε με τον ακέφαλο έρωτα. Αυτή η σκέψη μπορεί να δικαιολογηθεί από την πολύχρονη εμπειρία της Δήμητρας. Η Δήμητρα ήξερε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης απ' έξω, ειδικά τις αποθήκες. Είχε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Ήξερε πολύ καλά λοιπόν τη συλλογή. Φαντάζομαι ότι όσο καλά θα ξέρει και τη συλλογή του Μουσείου Πολυγύρου. Οπότε η εμπειρία της και οι γνώσεις της ήρθαν και κούμποσαν πάνω σε αυτήν την αποκατάσταση, την διερεύνηση της πιθανότητας να συνανήκουν τα αντικείμενα. Υπήρξε η σχετική αλληλογραφία και προφορικές επικοινωνίες φυσικά ανάμεσα στον Γιώργο Σκεδαρέση και την Αγγελική Κουκουβού. Και σύντομα ζητήθηκε από το Μουσείο Πολυγύρου ο μακροχρόνιος δανεισμός του τραπεζοφόρου, γιατί καθώς η κεφαλή είχε συμπεριληφθεί στο επανεκθετικό πρόγραμμα.
Τον έρωτα τον είχαμε στην αποθήκη του μουσείου, δεν ήταν μέσα στη δική μας επανέκθεση και φυσικά ήταν πολύ λογικό να βρει την θέση που του έπρεπε σε έναν εκθεσιακό χώρο και μάλιστα να επιστρέψει στην περιοχή από όπου προερχόταν. Ζητήθηκε ο μακροχρόνιος δανεισμός, την απόφαση την υπογράφει η κυρία Βελένη για τον μακροχρόνιο δανεισμό. Βέβαια, σε αντάλλαγμα, τα αντιδάνεια που προσέφερε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο Πολυχείρου, ήταν τα 4 αγκία και το ιδόλιο που βλέπετε, τα οποία θα ενταχθούν στην μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με την ένδειξη της προέλευσής τους. Εδώ βλέπουμε στιγμιότυπα λίγο από όλη αυτή την διαδικασία της. Εδώ είναι από την πρώτη επίσκεψη, όταν έχουν φέρει το κεφάλι συνάδελφοι από την εφορία Χαλκιδικής, τοποθετείται στην αποθήκη πάνω στον έρωτα. Πραγματικά είχε κουμπώσει ακριβώς. Στο ενδιάμεσο, βέβαια, υπήρχαν άλλες συναντήσεις για το πώς θα τοποθετηθεί, πώς θα στηριχθεί, ποιος θα αναλάβει τον καθαρισμό του. Να πούμε ότι ο καθαρισμός και η συντήρηση τελικά έγινε από την εφορία Χαλκιδικής και Αγίου Όρους από τον Γιάννη τον Λόρτο και τον, θα θυμηθώ το όνομά του, τον Στράτο, τον Τσανακτσίδη, νομίζω. Πολύ σημαντική επίσης ήταν η συμβολή των δικών μας ανθρώπων εδώ, του Χρήστου του Πλιάκου, παλέμαχο στη Συλλογή Λιθίνων, του Στέλιου του Αποκατανίδη, πολλών ανθρώπων, της Μαρίας της Λουκμά, για τη στήριξη και για όλα αυτά τα ζητήματα που προέκυπταν, συζητήσεις επί συζητήσεων. Ζητήσαμε για μικρό διάστημα να φιλοξενήσουμε και να εκθέσουμε πρώτη φορά στην πλήρη του μορφή το κλειπτό και να το δείτε εδώ. Όλη αυτή η ιστορία, μιλώντας, πρόσεξα, μου έκανε εντύπωση στην ομιλία του Περικλή του Χριστοδούλου, που κάποιος τον ρώτησε και τι νόημα έχει αυτά που θα πεις, ας πούμε, εκεί, γιατί μπορεί να ενδιαφέρουν κάποιον. Αυτό το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό του, γιατί αυτό που θα πεις μπορεί να ενδιαφέρει το κοινό και τελικά τι σημασία μπορεί να έχει μία τέτοια χειρονομία, μία τέτοια συνεργασία, το να ένα αντικείμενο να ανακτά την ολότητά του. Ίσως έχει να κάνει με την νοσταλγία για το όλον, για την οποία είχε μιλήσει ο Γιάννης Χαμηλάκης. Από την άλλη, αυτό το οποίο θεωρώ σημαντικό και με έβαλε σε περίσκεψη ο Περικλής με το δικό του επίλογο, αλλά και η Ευαγγελία Τσαγκαράκη με τον επίλογό της, όλοι οι συνάδελφοι με κάποιο τρόπο, όπως και προηγουμένως η συζήτηση περί ελευθερίας που προσέφερε η Τασίτσα στο προσωπικό της. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό τελικά, μέσα από όλα αυτά, μέσα από τις μικρές ιστορίες που βγαίνουν από τη διαχείριση των αντικειμένων, είναι ότι γίνονται κόμβος συναντήσεων. Ότι τελικά έχει νόημα να βρεθούμε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι, όπως συμβαίνει και σε αυτό το συμπόσιο, γιατί ο πολιτισμός και τα αντικείμενα έχουν νόημα μόνο μέσα από τις κοινωνικές χρήσεις και από τις σημασίες που δίνουμε εμείς σε αυτά. Διαφορετικά είναι άψυχα, είναι αντικείμενα απλώς. Πρέπει να τα δούμε σαν κόμβους συναντήσεων, τόσο στην ζωή σήμερα, αλλά και έτσι να τα ξαναδούμε ίσως και στο παρελθόν, να δούμε τη διαχρονικότητά τους και να δείξουμε γιατί μπορεί αυτά να αφορούν το κοινό σήμερα. Σας ευχαριστώ. Αυτά. Είχε αίσιο τέλος τελικά όλη αυτή η περιπέτεια, ενώθηκαν τα κομμάτια, μπορούμε να το δούμε, να πάει μετά στη Χαλκιδική και να το χαίρονται εκεί στο μουσείο. Όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία η περιπέτεια.